Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορτ, είμαστε στο γήπεδο της Προοδευτικής μετά το τέλος του παιχνιδιού Προοδευτική Εθνικός 2-0. Μαζί μας έχουμε ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της Προοδευτικής, τον επιθετικό και σκόρερ σήμερα, Σταμάτη Σαπαλίδη. Σταμάτη, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Πρώτο μάτς και με γκολ, Σταμάτη. Καλησπέρα για μένα. Καλό νέο ξεκίνημα να πω και εγώ, με υγεία. Να έχουμε όλοι. Ένα δύσκολο μάτς, σημασία δεν έχει ότι έβαλα εγώ γκολ. Σημασία έχει ότι κέρδισε η ομάδα, αυτό θέλαμε, αυτό ζητάγαμε όλο αυτόν τον καιρό που κάναμε προπονήσεις. Σημασία είναι ότι κέρδισε η ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Μας δίνει μια όθηση για τη συνέχεια που ευελπιστούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Ένα ντέρμπι έτσι με τον Εθνικό. Σίγουρα ένα ντέρμπι του Πειραιά. Και ο Εθνικός μια ιστορική ομάδα όπως και η Προοδευτική. Αυτά τα παιχνίδια πάνε πολύ στη δύναμη. Ευτυχήσαμε, σκοράραμε στο πρώτο ημίχρονο, διαχειριστήκαμε το σκορ, καταφέραμε, σκοράραμε και ένα δεύτερο γκολ. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνανε πιο εύκολα για μας μετά. Τι να περιμένουμε από την Προοδευτική στη συνέχεια του πρωταθλήματος, Σταμάτη? Σε κάθε μάτς να δίνουμε το 100%. Σε όλα τα μάτς πηγαίνουμε για την νίκη. Δεν υπάρχει ούτε ισοπαλία ούτε ήττα. Θα δώσουμε το 100% όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος της σεζόν θα κάνουμε ταμείο. Είσαι ευχαριστημένος με την επιλογή σου να έρθεις στην Προοδευτική? Σίγουρα, σίγουρα. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα και εύχομαι να δώσω τον καλύτερό μου αυτό και να πάνε τα πράγματα εξαιρετικά. Το γκολ που το αφιερώνεις, Σταμάτη? Το γκολ το αφιερώνω στον κόσμο της Προοδευτικής που δυστυχώς με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει και με τον COVID δεν μπορεί να είναι μέσα στο γήπεδο και στην οικογένειά μου. Ωραία. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Σταμάτης Σαπαλίδης στους φιλάθλους της Προοδευτικής να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Από μένα μπορούν να περιμένουν ότι σε κάθε μάτς θα δίνω το 100% και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ωραία. Σταμάτη, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά.